Το λόγο έχει η κυρία Θεανό Φωτίου, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας. Ελάτε, κυρία Φωτίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σήμερα στη Βουλή και όλη αυτόν τον καιρό από τα ΜΜΕ την κατασκευή με κάθε τρόπο ενός ανεστραμμένου ειδόλου, του ανάποδου καθρέφτη. Δηλαδή αντιπολίτευση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, που θα λέει την αλήθεια από εδώ και πάντα, κάνει τα άσπρα μαύρα, για να μην πω ότι απλώς παραποιεί φοβερά την πραγματικότητα. Από δίπλα και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ας αρχίσουμε με το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Έχετε αλλεργία με αυτό το πρόγραμμα, κατανοητό. Όταν 5 χρόνια σας είχαν απαγορεύσει οι δανειστές να το λέτε, να λέτε 2 λέξεις, ανθρωπιστική κρίση, υπακούσατε, πέρυσι εξαναγκαστήκατε να το ψηφίσετε με το ζόρι. Και φέτος επιτέλους έπεσαν οι μάσκες. Αρνηθήκατε να το ψηφίσετε. Να επικυρώσετε την ποινιπή. Την οποία γιατί την κάναμε την ποινιπή για την ανθρωπιστική κρίση? Γιατί προφανώς μείνανε δόσεις που έπρεπε να δοθούν στον κόσμο. Και έπρεπε να δοθούν από τον Ιανουάριο. Έπρεπε να δοθούν. Εσείς δηλαδή τι ψηφίσατε όταν ψηφίσατε όχι? Ψηφίσατε να μην είχε πιστωθεί η κάρτα αλληλεγγύης τον Ιανουάριο. Αυτό ψηφίσατε. Ψηφίσατε να μην πιστωθεί το Φεβρουάριο. Και ούτω καθεξής. Αυτό κάνετε. Αφήστε τα όλα τα άλλα, γιατί τα άλλα όλα είναι υποκριτικά. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Στα κέντρα κοινότητας, άρθρο 4. Ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, διασύνδεση όλων των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα που υπάρχουν στο κράτος, δηλαδή ΤΕΒΑ, ανθρωπιστική κρίση, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ελάχιστο εγκυμένο ό,τι θέλετε, προγράμματα εκπαίδευσης, ΟΑΕΔ, προγράμματα απασχόλησης και ούτω καθεξής. Σε κάθε δήμο, 250 δήμους, 2 έως 4 άτομα που θα πληρωθούν από το ΕΣΠΑ. Είναι πραγματικότητα τα κέντρα κοινότητας. Δεν είναι μία σαχλαμάρα, ούτε μία ιδέα. Θα πληρωθούν από το ΕΣΠΑ, γιατί εμείς τα βάλαμε στο ΕΣΠΑ. Και θα σας εξηγήσω τι κάνατε. Θα συμμετέχουν λοιπόν οι πολίτες αυτά εγκαίρως, όταν θα λειτουργούν, μέχρι τον Ιούνιο θα λειτουργούν, θα μαθαίνουν τα πάντα, δεν θα τα μαθαίνουν από τις πολιτικές σας και από τις πελατειακές σας σχέσεις, θα τα μαθαίνουν ευθέως όλα τα προγράμματα εγκαίρως και θα μπορούν να μετάσχουν σε αυτά. Τα προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 14-20 το ΕΣΠΑ. Αυτές τις μέρες θα εγκριθούν. Τα οποία όταν φύγατε τον Ιανουάριο του 2015 δεν είχατε σχεδιάσει απολύτως τίποτα. Τι μας παρέδωσε το νοικοκυριαμένο Υπουργείο? Μας παρέδωσε τίποτα στα ΕΣΠΑ. Το 14-20 του ΕΣΠΑ δεν υπήρχε στις κοινωνικές δομές, δεν υπήρχε στην κοινωνική προστασία ούτε μία πρόταση. Για κοιτάξτε με εδώ λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς καθίσαμε σε συνεργασία με τον κύριο Χαρίτση, σε συνεργασία με τους 13 περιφερειάρχες και σχεδιάσαμε όλες τις δομές φτώχειας και κοινωνικής προστασίας, τις υποβάλαμε στην Ευρώπη, περιμένουμε εντός των ημερών το OK και εκεί μέσα είναι και τα κέντρα κοινότητας. Γιατί δεν τα κάνατε όλα αυτά και τα αφήνατε πάντα τα ΕΣΠΑ την τελευταία στιγμή, ξέρετε? Γιατί αυτή ήταν η πολιτική σας. Φτάνατε τελευταία στιγμή. Προκυρήσατε τα έργα τελευταία στιγμή, έχοντας ενημερώσει μόνο τους ημέτερους. Και άρα αυτοί ήταν έτοιμοι να τα πάρουν. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να τα πάρει. Έτσι τα φάγατε τα ΕΣΠΑ τόσα χρόνια. Και δεν έμεινε σε αυτή τη χώρα τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και ζητάτε και τα ρέστα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έγινε με τις δομές φτώχειας. Πολύ αγαπημένο σας θέμα. Ακούστε τι έγινε λοιπόν με τα κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία κτλ. Όπως ξέρετε, αν ξέρετε και δεν παραπλανείτε το σύμπαν από άγνοια, γιατί μέχρι σε αυτό το σημείο υποπτεύομαι ότι είσαστε, αυτά ήταν δομές του ΕΣΠΑ. Του ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ 2007-2013. Έληξε το ΕΣΠΑ αυτό. Λήξαν οι δομές και η χρηματοδότηση το καλοκαίρι. Τι κάναμε εμείς μόλις ήρθαμε σαν κυβέρνηση δεύτερη φορά? Με πίνει πι πάλι. Με πίνει πι. Ξανά με πίνει πι. Η οποία την ψηφίσαμε 8 δεκάτου, τον Οκτώβριο, μόλις είχαμε έρθει. Με πίνει πι λοιπόν αναδρομική ισχύω για να μην αφήσουμε τους ανθρώπους και τις δομές στον αέρα. Εξασφαλίζουμε 3 εκατομμύρια και τη λειτουργία τους μέχρι 31 δωδεκάτου. Ακούστε την υποκρισία. Επειδή παράλληλα ξανασχεδιάζουμε το ΕΣΠΑ και αυτές οι δομές θα μπουν στο νέο ΕΣΠΑ 14-20, και επειδή ξέρουμε από τον προγραμματισμό μας γιατί το νοικοκυρεμένο Υπουργείο δεν είχε απολύτως τίποτα, επειδή ξέρουμε λοιπόν από τον προγραμματισμό μας ότι τα χρήματα, οι δομές θα δουλέψουν από το ΕΣΠΑ και θα πληρωθούν τον Ιούνιο, στο νόμο για τα βοσκοτόπια ξαναπερνάμε τροπολογία που επεκτείνουμε αυτές τις δομές μέχρι 31 Ιουνίου και βρίσκουμε άλλα 6 εκατομμύρια για τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο υποκριτής εδώ μέσα? Ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους και για τις δομές? Εσείς που τις αφήσατε στον αέρα? Ή εμείς που μπορούμε, ας πούμε, και βρίσκουμε λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το τίποτα, για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία τους? Φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα. Μέχρι εδώ αυτή η ιστορία. Γιατί, ξέρετε, αυτό που περάσατε στα ΜΜΕ, επειδή ακριβώς τα ελέγχετε, είναι ακριβώς το ανάποδο. Ότι εμείς αφήσαμε απλήρωτους τους εργαζόμενους. Απλήρωτους τους αφήσατε εσείς, εμείς τους εξασφαλίσαμε τα λεφτά και αυτές τις μέρες πληρώνονται και για τους πρώτους μήνες και εξασφαλίζουμε και τα λεφτά μέχρι τον Ιούνιο. Εδώ ακριβώς είναι αυτό που λένε, μα εκεί που μας χρώσταγαν θέλουν να μας πάρουν και το βόδι. Δεν θα σας αφήσουμε βέβαια να το πάρετε, το έχετε καταλάβει. Θα τελειώσω με το περιβόητο, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που λέτε ότι παγώσαμε. Εδώ πρόκειται για τη δημοκρατική συμπαράταξη που το σηκώνει αυτό το φοβερό θέμα. Εδώ σαργεί. Έχετε άγνοια του προβλήματος ή και εσείς θέλετε να παραπλανήσετε το σύμπαν? Από το 12 που είχαν ψηφίσει, είχατε ψηφίσει το ελάχιστο εγγυημένο από το 12, το κάνατε τελευταία στιγμή το Νοέμβριο του 15 πριν πέσετε για καθαρά ψηφοδελικούς λόγους. Το κάνατε σε τέτοιο κακό μαύρο χάλι, τόσο ανέτοιμοι, που πρώτον, οι αυτοί, έχω την έκθεση εδώ της World Bank, καταπέμπει. Η Υπουργέ, προφανώς σιγά... εννοείται Νοέμβριο του 14, γιατί Νοέμβριο του 15 ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Του 14. Πριν πέσουν, είπαμε. Λοιπόν, σε στικάκι, η έκθεση της World Bank. Στικάκι, όχι στο σιρτάρι μου, στο δικό σας. Καταπέμπει για τα λάθη σας. Καταπέμπει για το ότι δεν οργανώσατε τίποτα. Καταπέμπει. Βασίλη, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Δώσατε 2 εκατομμύρια για να το κάνει το πρόγραμμα και το αξιολογεί σήμερα. Τι λέει λοιπόν αυτή? Λέει ότι μεταξύ των άλλων την ομάδα εργασίας έργου που θα το επέβλεπε το έργο τη στήσατε ένα μήνα αφού είχε αρχίσει. Ποιο έργο? Έργο για 20.000 ανθρώπους σε 13 δήμους. 20 εκατομμύρια βάλατε που δεν φτάναν και βάλαμε άλλα 7 για να το κάνουμε εμείς. Το ολοκληρώσαμε, το αξιολογήσαμε. Τι λέει η World Bank? Δεν κάνατε ούτε τον πυλώνα 1 ούτε το 2. Γιατί αυτά δεν ήταν να τα κάνω εγώ. Για 6 μήνες πρόγραμμα πρέπει να έχει σχεδιαστεί πιο μπροστά. Καταλάβατε? Δεν σχεδιάσατε τίποτα. Ούτε τόσο δά. Ελάτε, κυρία Φωτίου. Τίποτα. Τελειώνω. Αν με αφήσει ο κύριος Κεγκέρογλου. Κύριε Κεγκέρογλου, μην καθυστερούμε. Γι' αυτό χρειάζονται τα κέντρα κοινότητας. Καταλάβατε όλοι εδώ? Διότι χωρίς τα κέντρα κοινότητας που τα παλεύουν και αυτά λυσασμένα, δεν μπορείς να κάνεις το ελάχιστο εγγυημένο. Δεν μπορείς να κάνεις υπηρεσίες. Καταλάβατε, προσπαθούσαν να το κάνουν δήθεν στο λαό με τίποτα, με το σάλιο. Δεν θα σας περάσει. Όσο και να αντιστρέφετε, τα κάνετε τα μαύρα άσπρα. Δεν θα σας περάσει. Σας διαβεβαιώ ότι ο λαός δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει και ποιοι του δώσαν την κάρτα σύντησης και ποιοι τον φροντίζουν. Δεν πρόκειται να σας περάσει.